Α, ναι, ξεχωρίζει κάποιος. Αγκάρικους οσεκάνους, αλλά εντάξει. Παλιό. Είναι ένα ενδιάμεσο είδος με το αγκάρικους αρβέσες και το αγκάρικους ουρινάσες. Καλογική. Ίσως. Τα έχει βγάλει. Είναι πολύ παλιά αυτά, πιο πριν. Πριν. Ναι. Τι. Έχουμε κάτι καλό. Οσεκάνους. Έλα ρε. Πώς έχουν πατήσει. Ναι, ναι, το είδας. Τι καλύτες τους είναι. Ας μην είναι. Έχεις εκάμως. Εδώ θέλω λίγο μάθημα όμως. Να μας πεις. Ωραία. Το σεκα... Ωραία. Ωραία και... Να βγάλω και τ' άλλο. Δες τι ωραίο χρωματάκι. Τώρα είναι σε καλό στάδιο εδώ, Δημήτρη. Εδώ είναι στο καλό στάδιο. Έτσι. Εδώ είναι, αυτό είναι μέσο, περίπου. Αυτό είναι σε πιο πρώιμο, βλέπεις. Α, μπράβο, αυτό είναι πιο... Είναι ρόδινα, γκριζορόδινα. Τα ελάσματα, αυτό είναι λίγο πιο σκουρά. Έχει αρχίσει. Βγάλει και αυτό εδώ να δούμε πώς είναι από κάτω. Αυτό λογικά θα είναι σε πιο προχωρημένο. Αλλά καμιά φορά το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Μπράβο, ναι, να το δούμε. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο. Ενδιάμεσο, μπράβο. Ναι. Για πες λίγο λοιπόν τα... Και για αυτό το είδος έχουμε πει χαρακτηριστικά σε παλιότερο βίντεο. Οπότε δεν τα ξαναλέμε. Ξαναπείς την ονομασία την... Αγκάρικος, το είδος είναι το αγκάρικος σεκάνος. Και ό,τι, όποιος θέλει λεπτομέρειες μπαίνει στο κανάλι και βλέπει... Το βρίσκω μόνο σε αυτό το λιβάδι. Έλα. Σε άλλο. Και για πες λίγο, το τρώμε. Όχι, εδώ. Ναι, είναι ασυνήθιστο είδος. Τι όμορφα που είναι. Έτσι πως το πουνάς είναι σαν να κρέμεται το αυτό σου. Βλέπεις κάτω από το δαχτυλίδι που κάνει ανάγλυφες βαμβακένιες ζώνες. Βέβαια και κάποια άλλα ειδικά μου, όπως είναι το αγκάρικους αρβένσις ή το αγκάρικους ουρινάσες. Αυτή την υφή είχε και η στρομπιλιφόρμης που είχαμε βρει τις κουράλες, έτσι με τέτοιο μαλακό. Είναι όμως καμιά σχέση. Καμιά σχέση. Το συγκεκριμένο είδος είδε και τελίζει καθόλου στο τρίψιμο της πυροδερμίδας του ποδιού και του δαχτυλιδιού ή κυτρινίζει πολύ ελαφρώς στο τρίψιμο, στο άγγιγμα δηλαδή. Το πόδι τρώγεται, Δημήτρη. Συνήθως δεν κυτρινίζει, ακόμη και στη σάρκα παραμένει λευκή σε όλα τα στάδια της ηλικίας σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία λίγο ροδοκαφετίζουν κάπως. Τη μυρωδιά πώς την διορίζεις? Η μυρωδιά πρέπει να έχει καλή μύτη, παιδιά. Αν δεν έχει καλή μύτη... Εγώ δεν θυμίζομαι για την όσφρηση, γι' αυτό προσπαθώ να την εντοπίσω τώρα. Και αυτό το είδος κάνει μυρωδιά σε γλυκάνισο πικραμύγδαλο. Μπράβο, μπράβο. Όπως και το αγκάρικο αρβένσις, όπως και το αγκάρικο ουρινάσες. Όπως και το αγκάρικο σταμινέως, όπως και το αγκάρικο σιλβίκολα. Απλά αυτό είναι πιο ασυνήθιστο, δεν θα μπορούσα να πω σπάνιο, αν και το βρίσκω μόνο σε αυτό το λιβάδι. Και από εκεί η επιδερμίδα του ξέρει. Σε συνθήκες ξηρασίας γίνεται στεγνή κάπως, ξέρει. Σε συνθήκες υγρασίας γίνεται ελαφρώς, πολύ ελαφρώς γλιώδης. Και όπως είπαμε στο τρίψιμο, ή δεν κυτρινίζει καθόλου ή κυτρινίζει πολύ αμυδρά. Ανάλογα τον βιότοπο και τις συνθήκες υγρασίας. Εγώ ξέρω ότι ξεκινήσαν πολύ δυναμικά και ούτε το κάνω. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καμία σχέση, έτσι. Ναι, ναι, μα εδώ δεν έχουμε προλάβει να προχωράμε κάθε ένα-δυο μέτρα. Σε κάνω σαγαρικό το σεκάνιο. Εδώ παρατηρούμε το σύνθετο δαχτυλίδι, το οποίο από την κάτω μεριά είναι κάπως ελαφρώς κοκοδοτό. Δεν θα μπορούσα να πω γραναζωτό. Από την επάνω μεριά είναι κάπως λίο, ελαφρώς γραμμωτό. Όπως γραμμωτό, ρόδινο είναι και το πόδι πάνω από το δαχτυλίδι. Συνήθως τα άλλα παρόμοια είδη κάνουν πιο έντονο γρανάζι σε σχέση με το συγκεκριμένο είδος. Σε αυτού γίνεται κάπως κοκοδοτό. Πολύ μικρές ψηφίδες, σαν ψηφιδωτό δηλαδή, παρά γραναζωτό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
Από μακριά φωνάζει. Έλα. Από μακριά φωνάζει. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά που φωνάζουν από μακριά. Είναι οι πιθαμές του κύρου Μπόνου τώρα που θα βάλει πάνω τα χέρια του, είμαι σίγουρος. Έχουν αρπάξει. Είναι σε προχωρημένο στάδιο, δεν τα πάρουν παιδιά. Δεν πειράζει. Ας τα κάνουμε. Αυτά είναι σαν τα προηγούμενα που βρήκαμε. Βάλε παράμια πάνω να φέρνει. Τεράστια. Τεράστια. Μεγάζει την μπάλα εδώ. Αυτά που βρίσκουμε. Σήμερα τι βρήκε ο Δημήτρης. Τι έχουμε εδώ πάλι. Καλά, εκείνο το ίδιο καρπετσόμα. Τι είναι εκείνο. Σε πρώιμο στάδιο από το είδος Αγκάρικους Οσεκάλος. Όπως ακούτε, θα μας πιάσει η βροχή. Μας πιάσει, αλλά εμείς εδώ. Από το ΙΤ. Ωραία, πολύ ωραία. Πω, αυτό το μπαλάκι τι είναι ρε παιδιά. Και ένα μικρούλι. Να βγάζει κι άλλο το να βλέπεις να το. Ορίστε. Την άλλη θα κάνει ημικύκλιο μέχρι εκεί στο καλάθι. Ναι. Εδώ. Το γύρω μπαλά. Και ένα ζουμάρισμα.